Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Τζανής πέτυχε το σχέδιο του, και η Θεοφανό πέφτει στα χέρια των φανατικών τριβολέων. Ο Μάρκος και ο Αντρέι τους καταδιώκουν, κανένας όμως δεν έχει υπολογίσει τις δυνάμεις της, καθώς το πνεύμα της Αναχίτ την καταλαμβάνει σκορπίζοντας τρόμο. Η σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στον Μάρκο και τον Μιχαήλ συντάραξε τον πύργο των Λασκαρέων, που τώρα πασχίζει να βρει ξανά τους ρυθμούς του. Μόνη εξαίρεση ο Τζανής, που έχοντας βάλει σκοπό την παράδοση της Θεοφανός στους τριβολέους, καταστρώνει επικίνδυνο σχέδιο για να πετύχει όσα έχουν μηχανευτεί μαζί με τη μητέρα του. Ο Αντρέι με τον Μπακού έρχονται αντιμέτωποι με μια τρομερή αποκάλυψη, ενώ η ακρίξη μιας αποθήκης γεμάτη μπαρούτι θέτει τις ζωές όλων σε μεγάλο κίνδυνο. Στο μεταξύ ο Σπήλιος φεύγει εσπευσμένα από τον πύργο των Γερακαρίδων για την Αρεόπολη, ενώ η μητέρα του η Κυπριανή φέρνει πάλι νέες φουρτούνες. Η αρπαγή της Θεοφανός ταράζει τους Λασκαρέους για διαφορετικούς λόγους τον καθένα. Κάποιοι όπως ο Τζανής, οι Δαμιγενή και οι Πολυξένη ελπίζουν στο χαμό της, και άλλοι όπως ο Αντρέι και ο Μάρκος αγωνιούν για τη ζωή της. Εκείνη παραμένει αφαντή, δέσμια στα χέρια των φανατικών τριβολέων. Μάρκος, Αντρέι, Μπακού και Βρότσος βρίσκονται στο κατόπι των απαγωγέων, και έτσι οδηγούνται στο αρχοντικό ενός μυστηριώδους άντρα, χωρίς να γνωρίζουν όμως αν πρόκειται για φίλο ή για εχθρό. Στο μεταξύ τα νέα για την αρπαγή της μαγισσάς φτάνουν από τα χείλη του Σπήλιου στα αυτιά της Κυπριανής, που δείχνει να αναστατώνεται ιδιαίτερα. Μπορεί ο Τζανής να κατάστρωσε με μαεστρία το σχέδιο του για να εκδικηθεί τον αδερφό του, όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να υπολογίσει πως η Θεοφάνο διαθέτει στο πλευρό της ένα ακόμα σύμμαχο αόρατο, αλλά πολύ ισχυρό. Τη μητέρα της, την Αναχίτ, κυριευμένη από το πνεύμα της η Θεοφάνο εμπλέκεται σε ένα λουτρό αίματος προκειμένου να σώσει τόσο τον εαυτό της όσο και το παιδί της. Βλέποντας τις εξελίξεις, ο πραγματικός δολοφόνος του βρέφους της μεταξίας, η Δαμιανή αναλαμβάνει δράση, καθώς τα περιθώρια στενεύουν και οι υποψίες αυξάνονται. Έτσι ξεκινάει η εκστρατεία για να ρίξει στάχτη στα μάτια όσων την υποπτεύονται, ενώ ο Κανέλος συγκρούεται μαζί της για όσα έγιναν με τους τριβολέους. Η Κυπριανή επιστρέφει μόνιμα στον πύργο των Γερακαρίδων, οδηγώντας την Γερακίνα σε μια πρόσμενη απόφαση. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.